Αρχίσουμε το μάθημά μας από τη σελίδα 58, είναι από το βιβλίο Έξοδος, από το κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ και δάφιο 26. Σίγμα ταφ κεφάλαιο, 26 δάφιο, 58 σελίδα από το βιβλίο Έξοδος. Ούτε είναι ο Αρών και ο Μωυσής, προς τους οποίους είπε ο Κύριος εξαγάγιατε τους Ιούς της Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου, κατά τα τάγματα αυτών, ούτε είναι οι λαλίσαντες προς τον Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου, δια να εξαγάγωσιν τους Ιούς της Ισραήλ εξ Αιγύπτου, αυτοί ο Μωυσής και ο Αρών. Καθήν δε ημέραν ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωυσήν εν τη γη της Αιγύπτου, είπε Κύριος προς τον Μωυσή λέγον, εγώ είμαι ο Κύριος, λάλησον προς τον Φαραώ τον βασιλέα της Αιγύπτου, πάντα όσα λέγω προς ε. Και είπε ο Μωυσής ενώπιον του Κυρίου, εδώ εγώ είμαι απερίτμητος στα χείλη, πώς θέλει μου εισακούσει ο Φαραώ. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, ιδέ εγώ σε κατέστησα θεόν εις τον Φαραώ, και ο Αρών ο αδελφός θέλει είστε προφήτη σου, σύ θέλεις λαλήσει πάντα όσα σε προστάζω, ο δε Αρών ο αδελφός θέλει λαλήσει προς τον Φαραώ, δια να εξαποστείλει τους Ιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού. Εγώ δε θέλω σκληρύνει την καρδία μου το Φαραώ και θέλω πληθύνει τα σημεία μου και τα θαυμάσια μου εν τη γη της Αιγύπτου πλην ο Φαραώ δε θέλει σας υπακούσει. Και θέλω επιβάλλει τη χείρα μου επί την Αίγυπτον και θέλω εξαγάγει τα στρατεύματά μου, των λαών μου, τους Ιούς της Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου με κρίσεις μεγάλας. Και θέλω συγνωρίσει η Αιγύπτη ότι εγώ είμαι ο Κύριος όταν εκτείνω τη χείρα μου επί την Αίγυπτον και εξαγάγω τους Ιούς Ισραήλ εκ μέσω αυτών. Έκαμον δε ο Μωυσής και ο Αρών, καθώς προσέταξεν εις αυτούς ο Κύριος, ούτως έκαμον. Ήτο δε ο Μωυσής ηλικίας 80 ετών, ο δε Αρών 83 ετών, ότε λάλησαν προς τον Φαραώ. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή και προς τον Αρών λέγον, όταν σας είπε ο Φαραώ λέγον δείξατε εσείς ταύμα, τότε θέλεις πει προς τον Αρών, λάβε την ράβδο σου και ρίψον έμπροσθεν του Φαραώ και θέλει γίνει όφης. Εισήλθον λοιπόν ο Μωυσής και ο Αρών προς τον Φαραώ και έκαμον ούτως ως προσέταξεν ο Κύριος. Και έριψεν ο Αρών τη ράβδον αυτού έμπροσθεν του Φαραώ και έμπροσθεν τον δούλων αυτού και έγινε όφης. Εκάλεσε δε ο Φαραώ τους σοφούς, τους μάγους, και οι μάγοι της Αιγύπτου έκαναν και αυτοί ως αύτος μετά σε ποδάς αυτών. Διότι έριψαν έκαστος τη ράβδον αυτού και έγιναν όφης. Η ράβδος όμως του Αρών κατέπιε τα ράβδους εκείνων και σκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εισήκουσιν εις αυτούς καθώς ελάλησεν ο Κύριος. Και είπε Κύριος προς τον Μωυσή, εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ ώστε να μην εξαποστείλει τον λαόν. Είπαγε προς τον Φαραώ το πρωί, ιδού εξέρχεται εις το είδωρ και θέλει σταθεί παρά το χείλος του ποταμού για να συναντήσει αυτόν. Τη ράβλον τη μεταβληθεί σαν ισόφιν, θέλει κρατήσει την χείρα σου. Και θέλει πει προς αυτόν, Κύριος ο Θεός των Εβραίων, με απέστειλε προς ελέγον, εξαπόστειλον το λαό μου για να με λατρεύσει εν τη ερήμο. Αλλά δου δεν εισήκουσε σε ως του νυν. Ούτω λέγει Κύριος, με τούτο θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Ιδού με τη ράβδον την εν τη χειρή μου, θέλω κτυπήσει επί τα ύδατα του ποταμού και θέλω μεταβληθεί εις αίμα. Και τα οψάρια τα εν το ποταμό θέλω στελευτήσει και ο ποταμός θέλει βρωμήσει και οι Αιγύπτιοι θέλουν να διάσει να πίωσιν είδωρ εκ του ποταμού. Και είπε ο Κύριος προς τον Μωυσή, είπε προς τον Αραών, λάβε τη ράβδα σου και έκτινον τη χείρα σου επί τα ύδατα της Αιγύπτου, επί τους ρίακας αυτών και επί τους ποταμούς αυτών, εις τας λίμνας αυτών και επί πάσαν συναγωγήν ύδατος αυτών και θέλουν γίνει αίμα. Και θέλει είστε αίμα καθόλην την γη της Αιγύπτου και εις τα ξύλινα και εις τα πέτρινα αγκία. Και έκαμεν ούτως ο Μωυσής και ο Αρών καθώς προσέταξεν ο Κύριος. Και υψώσας ο Αρών την ράβδον, εκτύπησε τα ύδατα του ποταμού ενώπιον του Φαραώ και ενώπιον των θεραπώντων αυτού και μετεβλήθησαν σε αίμα πάντα τα ύδατα του ποταμού.
και τα οψάρια τα εν το ποταμό ετελεύτησαν και ο ποταμός ευρώμησεν, ώστε οι Αιγύπτιοι δεν είναι δύνατο να πείωσει είδωρ εκ του ποταμού. Και το αίμα καθόλην την γη της Αιγύπτου. Έκαμον δε το όμοιον και οι μάγοι της Αιγύπτου με τα σεπαωδάς αυτών. Και εσκληρύνθη η καρδία του Φαραώ και δεν εισήκουσεν εις αυτούς καθόν είπε ο Κύριος. Και επιστρέψας ο Φαραώ ήρθε στον οίκον αυτού και δεν επέστησε την καρδίαν αυτού ουδέ εις τούτο. Πάντες δε οι Αιγύπτιοι έσκαπτον πέριξ του ποταμού δια να πείωσιν ο είδωρ, διότι εν ειδύνατον να πείωση εκ του ύδατος του ποταμού. Και συνεπληρώθησαν 7 ημέρε αφού ο Κύριος εκτύπησε τον ποταμόν. Αμήν. Τώρα έφτασε το πλήρωμα του χρόνου που ο Θεός, αφού εκάλεσε τον Μωυσή στα 80 του χρόνια, καθώς τον είχε προσκαλέσει από τα 40 του και πριν, αλλά δεν ήταν ακόμη ο καιρός, τον εκάλεσε στα 80 του χρόνια, αρνήθηκε κατ' επανάληψη ο Μωυσής βλέποντας την αδυναμία του, αλλά ο Κύριος αυτόν εξέλεξε και αυτόν ανάγκασε για να τον χρησιμοποιήσει για την ελευθερία του λαού Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου. Βέβαια, του έδωσε και βοηθό, τον αδελφό των Ααρών, ακόμη μεγαλύτερο, 83 χρονών. Και αφού τους κάλεσε, τους είπε ότι εσάς διάλεξα για να εξαγάγετε, να βγάλετε το λαό μου Ισραήλ από τη γη της Αιγύπτου. Γι' αυτό πηγαίνετε στον Φαραώ να του πείτε όλα όσα εγώ θα σας πω. Ο Μωυσής και πάλι, βλέποντας την αδυναμία του, βλέποντας ότι ήταν βραδύγλωσσος, βραδύστομος, αλλά και απερίτμητος στα χείλη. Τι θα πει απερίτμητος στα χείλη? Σημαίνει ότι δεν μπορούσε να ελέγξει αυτά τα οποία έλεγε. Τέλειος ανήρ είναι αυτός που ελέγχει το στόμα του και δεν πτέει εις λόγω. Αυτός είδε ότι δεν είναι τέτοιος, είναι απερίτμητος στα χείλη. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν τον εξέλεξε, και εδώ αδελφοί να είμαστε πολύ προσεκτικοί, ούτε γιατί ήταν δυνατός στο σώμα, ακόμη και στο πνεύμα, στα γεράματα των 80 ετών, ακόμη δεν τον εξέλεξε για τον αγιασμό του, αφού παραλίγο να τον θανατώσει, γιατί δεν υπάκουσε στο Λόγο του Θεού να κάνει περιτομή στο γιο του. Ακόμη δεν τον εξέλεξε γιατί ήταν ρήτορας, ήξερε να μιλάει καλά και όμορφα. Τον εξέλεξε ο Θεός από ό,τι φαίνεται μέχρι τέλους για ένα λόγο. Και αυτή είναι η αιτία της εκλογής του Θεού. Ότι όταν πήρε απόφαση να ακολουθήσει το Θεό, έβαλε στην καρδιά του να πράττει κατά πάντα το λόγο του, το θέλημά του, εξητώντας το θέλημά του. Και ακόμη λίγο περισσότερο, έβαλε στην καρδιά του ό,τι κι αν συνέβαινε στη ζωή του, καλό ή κακό, να πηγαίνει στο Θεό για βοήθεια ή για ευχαριστία. Τον εξέλεξε για δούλο του αποκλειστικό ο Θεός, γιατί ο Μωυσής εξέλεξε τον Κύριο για Κύριό του αποκλειστικό. Ένας άνθρωπος που πραγματικά η ζωή του από ένα σημείο και έπειτα, όταν πήρε τη στερεά απόφαση, εξαρτιόταν απολύτως από τον Κύριο και μόνο από τον Κύριο. Απέρριψε όλους τους ανθρώπους, όχι ότι δεν τους αγαπούσε, δεν τους ήθελε. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έκανε δασκάλους του ανθρώπους. Μάλιστα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός το λέει καθαρά. Μην ονομάσετε κανέναν δασκαλό σας ή ονομαστείτε. Εγώ είμαι ο δασκαλός σας, ούτε καθηγητής σας. Εγώ είμαι ο καθηγητής σας. Αυτή είναι η επιλογή του Θεού. Οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν χωρίς να έχουν βάλει βαθιά στην καρδιά τους την εξάρτησή τους μόνο από τον Κύριο,
περιμένουν διδάσκαλο άνθρωπο, θα γίνουν σαν το διδάσκαλό τους. Παράξενο είναι, αλλά το λέει η Γραφή. Και αν μένει ο διδάσκαλος έχει στοιχεία καλά, τότε θα γίνουν και αυτοί καλοί ως ο διδάσκαλός τους. Αν όμως ο διδάσκαλός τους, τον οποίο εκλέγουν για να διδάσκονται, είναι σκάρτος, ενώ πνευματικά, χειρότεροι θα γίνουν αυτοί. Αυτό λοιπόν που θέλει ο Χριστός είναι να εκλέγουμε πάντοτε διδάσκαλό μας έναν, τον Ιησού Χριστό. Όποιος και να είσαι, όπου και να είσαι. Και αυτό είναι δύσκολο? Απευθύνεται σε ειδικούς ανθρώπους ο Χριστός? Όχι. Σε όλους μας απευθύνεται. Αλλά όλοι δεν το ακούνε. Όλοι δεν υπακούνε στο Λόγο του Θεού. Και γοητεύονται από ανθρώπους. Και αλίμονος σε αυτόν που γοητεύεται από ανθρώπους και αλίμονος σε αυτόν που γοητεύει ανθρώπους. Τυφλός θα οδηγήσει τυφλό πού? Στο βόθρο, στο βάραθρο. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία είναι ο Κύριος, είναι ο διδάσκαλος, είναι ο σωτήρας, είναι ο λυτρωτής, δεν βάζει άλλους σωτήρες, δεν βάζει άλλους λυτρωτές, δεν δίνει τη δόξα του σε άλλον, το ομολογεί. Τη δόξα του ο Χριστός την αποδίδει μόνο στον Πατέρα. Αλλά όπως ο Πατέρας απέστειλε τον Χριστό να είναι ταπεινός, και πώς αποδεικνύεται η ταπεινωσή του? Από την υπακοή του στο θέλημα του Πατέρα του. Αυτό θα πει ταπεινός. Ταπεινός σημαίνει υπακούω. Πού? Στο θέλημα του Πατέρα μου, λέει ο Χριστός. Στον Κύριό μου τον Ιησού Χριστό, λέμε εμείς. Αυτό το χαρακτηριστικό είχε ο Μωυσής και ήταν ο αποκλειστικός δούλος του Θεού για την ελευθερία του λαού Ισραήλ εξ Αιγύπτου. Παρόλα όσα αρνητικά έβλεπε ο Μωυσής τον εαυτό του. Και καλό είναι αυτό, γιατί αυτό είναι ταπείνωσης ενώπιον του εαυτού του. Τι θα πει ταπεινώνομαι στον εαυτό μου? Δεν τον υψώνω. Ξέρω τα χάλια μου. Ταπεινώνομαι στο Θεό, τον υπακούω. Ταπεινώνομαι στα αδέρφια μου, τα υπηρετώ. Ταπεινώνομαι στον εαυτό μου, ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Γιατί κανείς από εσάς και κανείς από εμάς δεν ξέρουμε το τι είναι ο καθένας. Μόνο ο Θεός και ο καθένας. Αυτό θα πει ταπεινός άνθρωπος. Αυτόν εκλέγει ο Θεός. Και τι λέει ο Χριστός? Όποιον κάνεις δάσκαλό σου θα γίνεις όμοιος με αυτόν. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, όποιος και να είναι ο ποιμένας, όποιος και να είναι ο πρεσβύτερος, όποιος και να είναι ο κήρυκας, δεν γοητευόμαστε από τον άνθρωπο. Θα πάθουμε ζημιά. Το χειρότερο δε απ' όλα είναι να κάνεις μελέτες κρυφά. Παίρνω έναν που δεν έχει καμία σχέση με την Εκκλησία, ούτε πρεσβύτερος, ούτε διάκονος, ούτε τίποτα δεν είναι ένα. Ένας γόης. Το φέρνω σπίτι μου και φωνάζω για ανθρώπους και λέω, έλα κάνουμε συμμελέτες. Το αποτέλεσμα, γκρέμισμα. Γιατί? Πρώτον, γιατί δεν υπάρχει υπακοή. Δεύτερον, γιατί δεν υπάρχει διδασκαλία. Τρίτον, γιατί δεν είναι ο Θεός εκεί. Δεν είναι ο Θεός εκεί. Γιατί ο Θεός έχει βάλει πρεσβύτερους, διάκονους, διακονίες, υπηρέτες της Εκκλησίας. Εάν δεν είναι υπηρέτης της Εκκλησίας, δεν είναι υπηρέτης του Χριστού. Αν δεν είναι υπηρέτης της Εκκλησίας, δεν μπορεί να διαχειριστεί, γιατί δεν του δίνει ο Θεός την πολυειδή χάρη του Θεού.
Θυμάμαι όταν πίστεψα, πηγαίναμε στο Διόνυσο και ήρθε κάποιος και μου λέει: «Είμαι διδάσκαλος». Εγώ χάρηκα. Και θυμάσαι ένα. Και μαζευτήκαμε εκεί πέρα να μας διδάξει. Και έρχεται ένας αδερφός και μου λέει: «Τι κάνεις εκεί? Το ξέρεις?» Λέω: «Όχι». «Στην εκκλησία έρχεται?» «Όχι». «Και τι περιμένεις να σου πει?» «Τι θα σου πει?» Εγώ δεν τον πίστεψα. Γιατί έλεγε ωραία πράγματα. Μετά μου λέει: «Είμαι προφήτης». Αλλά όταν είδα, από εκεί έμαθα, τον καρπό του, εκεί είπα: «Το δέντρο, έτσι το λέει η Γραφή, φαίνεται αν είναι καλό τον καρπό του. Μία ηλιά άγρια τι θα βγάλει? Αγριελιές. Και δεν θέλω να είμαι εγώ καρπός του αυτού του ανθρώπου. Εγώ θέλω να είμαι καρπός του πόνου της ψυχής του Χριστού. Μετενόησα και σώθηκα». Γιατί λέω και σώθηκα? Γιατί αφού τα εγκατέλειψα όλα αυτά, τις ανθρώπινες διδασκαλίες, όσοι δεν τα εγκατέλειψαν, ακόμη ψάχνουν να τους βρω. Διαλυμένες οικογένειες, τσακωμένος ο άντρας με τη γυναίκα, έξω από την εκκλησία. Αδερφοί αγαπητοί, η χάρη του Θεού είναι εκεί που είναι ο Χριστός. Και πού είναι ο Χριστός? Στο σώμα του. Δεν είναι αδέσποτος ο Χριστός, είναι δεσπότης. Δεν κάνει ό,τι θέλει. «Κάνω ό,τι θέλει ο πατέρας μου». Γιατί εγώ να γίνω αδέσποτος και πηγαίνω κρυφά και να φωνάζω και να κάνω και να καταστρέφω ψυχές ανθρώπων? Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Μωυσής αυτό το χαρακτηριστικό είχε. Απόλυτη εξάρτηση από τον Κύριο που τον κάλεσε. Αδύνατος? Πολύ. Γέρος? Πολύ. Βραδύγλωσσος? Ναι. Βραθύστομος? Ναι. Μα αυτόν βρήκε. Δεν μπορούσε να βρει ο Θεός έναν που να τα λέει καλά? Προσέξτε το αυτό. Που να γοητεύει τα πλήθη, που να τα λέει όμορφα. Αυτόν το βραδύστομο, το βραδύγλωσσο, τον παλιόγερο, συγχώρεσέ με Θεέ μου, αυτόν πήγε και βρήκε. Ο Θεός δεν κοιτάει το φαινόμενο, την καρδιά κοιτάει. Αυτή την καρδιά ήθελε. Μα αυτήν θα μπορούσε να κάνει μεγαλεία ο Χριστός και ο Θεός. Και αυτό είναι το ζητούμενο. Να κάνει μεγαλεία ο Θεός. Όχι να κάνω μεγαλεία εγώ ή ο άλλος ή ο άλλος ή ο άλλος. Ψεύτικα θα είναι τα μεγαλεία, όπως έκανε ο Ιαννής και ο Ιαμβρής μπροστά στο Μωυσή και στο Φαραώ. Ψεύτικα μεγαλεία έκανε. Γιατί δεν ήταν εν το ονόματι του Κυρίου, ούτε κατ' εντολήν του Θεού. Και πράγματι ο Θεός λέει στον Μωυσή, τον αδύναμο, το γερούλι, το βραδύστομο, το βραδύγλωσσο, τον απερίτμητο στα χείλη, του λέει: «Εσύ θα ελευθερώσεις το λαό». Γιατί? Γιατί εσένα σε κάνω Θεό στο Φαραώ. Ξέρεις θα πει Θεό? Κύριο. Σε καθιστώ Κύριο στο Φαραώ. Και επειδή λες ότι τα καταφέρεις, σου δίνω και έναν προφήτη δικό σου, τον Αρών. Πηγαίνετε και ό,τι σας πω να κάνετε. Να λέτε και ό,τι σας πω να κάνετε, να κάνετε. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου. Ένας είναι ο Κύριος. Σε αυτόν θα υπακούς, αυτόν θα αγαπάς, αυτόν θα εμπιστεύεσαι και αυτόν θα ακολουθείς. Κάποτε στην αρχή της πίστης μου είχα πάθει μια ζημιά. Θα σας πω ότι
δελεάστηκα, γοητεύτηκα από ανθρώπους. Από ένα, από ανθρώπους. Και απογοητεύτηκα. Δόξα στο Θεό, γρήγορα. Και πήγα στον Κύριο και λέω, Κύριε, τι θα κάνω. Και ήρθε μπροστά μου ο Κύριος και μου λέει, εγώ είμαι ο Κύριος. Εμένα θα αγαπάς. Εμένα θα ακολουθείς. Συγγνώμη, εμένα θα αγαπάς. Εμένα θα εμπιστεύεσαι. Σε μένα θα ελπίζεις και εμένα θα ακολουθείς. Και εκεί ελευθερώθηκα. Από τι ελευθερώθηκα? Από όλα. Τώρα οι άνθρωποι τι είναι για μένα? Να τους υπηρετώ. Να προσεύχομαι. Να τους αγαπώ. Τι είμαι εγώ? Υπηρέτης των αδελφών μου. Τι είμαι εγώ? Δούλος του Θεού. Τι σημαίνει δούλος? Σημαίνει έχω Κύριο. Δεν μιλάω για τον εαυτό μου τώρα. Για τα χάλια μου μιλάω και πώς αλλάζει ο Θεός τις καταστάσεις. Ξέρεις τι θα πει να σε επηρεάζει η γυναίκα σου? Να έχω την Άννα και μου λέει, μην το κάνεις έτσι. Δεν το λέει, είναι καλή αδερφή. Μην τη βλέπετε έτσι, είναι πολύ καλή αδερφή. Κάνε αυτό. Γιατί να το κάνω αυτό? Γιατί μου το πει η Άννα. Μωρέ, την αγαπάω την Άννα, θα κάνω αυτό που μου λέει ο Κύριος. Είναι να έρθω εγώ και να σου πω εσένα, κάνε αυτό. Ποιος είμαι εγώ? Εγώ ποτέ δεν λέω σε κανέναν, μάρτυρες μου είστε εσείς, αν έχω πει σε κανέναν κάνε αυτό. Και όταν μου λέτε τι να κάνω, λέω προσευχή σου, να σου πει ο Κύριός σου. Και αν θέλεις θα προσευχηθώ κι εγώ, μήπως μου πει για να έρθει συμμαρτυρία και να πιστείς και να πιστώ. Μήπως μου πει. Ξέρεις τι θα πει να παίρνεις στο λαιμό σου ανθρώπους? Ξέρετε πως το λέει η Γραφή αυτό? Σε σκανδαλίζω. Να παίρνεις στο λαιμό σου και να καταστρέφεις οικογένειες επειδή κάνεις τον έξυπνο, κάνεις τον μάγκα. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα στην Εκκλησία. Αν θέλεις να κάνεις κάτι, να κάνεις το δούλο. Αν θέλεις να κάνεις κάτι, να κάνεις τον υπηρέτη. Αλλιώς δεν ανήκεις στο σώμα του Χριστού. Ο Χριστός δεν θέλει αφεντικά μέσα στο σώμα του και στο σπίτι του. Ακόμη και επειδή μας λέει ότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, τι έχει? Το κεφάλι ποιος είναι? Ο Χριστός. Δεν έχω εγώ, η Εκκλησία θέλω να πω, ο Χριστός, δεν έχω εγώ ένα σώμα που βάζω κεφαλή άλλωνε. Εγώ είμαι η κεφαλή του σώματός μου. Και εμείς τι λέμε? Αμήν Κύριε. Αμήν Κύριε. Γιατί? Γιατί θέλω ο Χριστός να με φυλάει. Θέλω ο Χριστός να είναι μαζί μου. Θέλω ο Χριστός να μην επιτρέπει να κάνω λάθη. Θέλω ο Χριστός να προπορεύεται στη ζωή μου. Δεν θέλω να είμαι από αυτούς τους αποχωρίζονται στον εαυτό τους. Γιατί να αποχωρήσω τον εαυτό μου από το σώμα του Χριστού? Γιατί? Και πού να πάω? Σε ποιον να πάω? Σύ έχεις, Χριστέ μου, λόγους μόνο ζωής αιωνίου. Αυτό ήταν το χαρακτηριστικό του Μωυσή για το οποίο τον εξέλεξε ο Θεός. Το γερούλι, τον αδύναμο, τον βραδίστομο, τον ολιγόπιστο που είχε χάσει την πίστη του όταν ήταν νέος, ήταν πιο δυνατός. Τώρα όμως γερούλης. Αυτόν όμως διάλεξε. Γιατί? Γιατί μεταμόρφωσε, τον μεταμόρφωσε ο Θεός τον Μωυσή να είναι δούλος του και μεταμορφώθηκε ο Μωυσής να γίνει δούλος του. Μια πλήρης μεταμόρφωσης. Δόξα στον Θεό. Και τώρα έτοιμος να παρουσιαστεί στο Φαραώ. Ξέρετε αν Φαραώ τότε? Παντοδύναμος. Παντοδύναμος. Αλλά τον ενημερώνει ο Θεός τον Μωυσή. Του τα φανερώνει όλα. Του λέει θα πας να του πεις εκεί ότι συνάντησα τον Κύριο, τον Θεό των Εβραίων και μου είπε να μας αφήσεις να πάμε να λατρεύσουμε τον Κύριο τριών ημερών δρόμο.
Αυτός όμως δεν θα σας ακούσει και ξέρεις γιατί δεν θα σας ακούσει. Γιατί θα σκληρώνω την καρδιά του. Εδώ τώρα μπαίνουμε στο κρίσιμο σημείο, αδερφοί. Θα σκληρύνω την καρδιά του. Το φαντάζεσαι ο Θεός να σκληρύνει την καρδιά σου και να μην ακούς και να μην υπακούς? Και λέει τώρα ο Απόστολος Παύλος, που ερμηνεύει δια Πνεύματος Αγίου τις γραφές, εγώ, λέει ο Θεός, θα ελεήσω όποιον ελεώ και εγώ θα εκτηρήσω όποιον εκτήρω. Όποιον ελεήσω θα ελεώ θα ελεήσω και όποιον σπλαχνίζομαι θα τον σπλαχνιστώ. Άρα μάθετε, λέει ο Λόγος του Θεού, ο δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος. Το τι θα γίνει στην καρδιά του ανθρώπου και στην καρδιά του Φαραώ και στην καρδιά του Μωυσή δεν είναι του θέλοντος, δεν του τρέχοντος, είναι του Θεού. Και ερμηνεύει, διότι η Γραφή λέγει προς τον Φαραώ, γι' αυτό σε εξήγηρα και σε έκανα βασιλιά παντοδύναμο και παντοκράτορα εκείνη την εποχή. Γιατί μέσα από σένα εγώ θα μπορέσω να δείξω τη δύναμή μου και να διαγγελθεί το όνομά μου σε όλη τη γη. Γιατί? Γιατί όποιον θέλω εγώ τον ελεώ και όποιον θέλω εγώ τον σκληρύνω, και εκεί εγώ έπαθα ζημιά όταν το διάβασα. Άρα εμένα άμα θέλει θα με σκληρύνει ή άμα θέλει θα με ελεήσει, άρα όλα είναι στα χέρια του Θεού. Άρα για ποιον, τι γίνεται τώρα? Αλλά έρχεται και εξηγεί. Ποιον σκληρύνει? Αυτόν που σκληρύνεται. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις σταυρομαχίες με πρόβατο? Δεν μπορείς. Με ποιον κάνεις σταυρομαχίες? Με τον Ταύρο. Γιατί του ρίνεις ένα βέλος και θυμώνει, αγριεύει. Ταύρος εν το αιαλοπολείο. Μπορείς να κάνεις κοπάδι με έναν ποιμένα καλό με Ταύρους? Δεν μπορείς, μόνο με πρόβατα. Γιατί? Γιατί είναι απαλά, τρυφερά, ακούνε, υποτάσσονται, γνωρίζουν τη φωνή του ποιμένα τους και τρέχουν και κρύβονται από πίσω. Άρα τι συμβαίνει εδώ? Εδώ συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Προγνωρίζει ο Θεός την καρδιά του Ταύρου, του Αγριόσκυλου, του Λύκου, και προγνωρίζει ο Θεός την καρδιά του Προβάτου. Και την καρδιά του Προβάτου την κάνει πιο απαλή και τρυφερή, τη μαλακώνει, την ελεεί και τη σπλαχνίζεται. Και την καρδιά του Ταύρου τι την κάνει? Πιο σκληρή, πιο άγρια, και μέσα από αυτή δοξάζεται. Τώρα το ερώτημα είναι, εγώ τι είμαι και πώς θα το καταλάβω τι είμαι? Και εξηγεί ακόμη περισσότερο ο Λόγος του Θεού, γιατί ο άνθρωπος μιλάει όπως και εγώ. Γιατί πλέον με έμφεσε τον άνθρωπο? Στο θέλημά σου ποιος μπορεί να εναντιωθεί? Και έρχεται τώρα ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους να το εξηγήσει. Ποιος είσαι εσύ ο άνθρωπε που διαφωνείς με τα λόγια του Θεού? Ποιος είσαι εσύ που διαφωνείς με το Λόγο του Θεού, με τα λόγια του Θεού και κάνεις ό,τι θέλεις? Έλα να σου εξηγήσω. Το πλάσμα, μήπως μπορεί να πεις το πλάσατα γιατί με έκανε ούτως? Αλλά όμως ξέρουμε ότι ο Θεός έκανε τους ανθρώπους με μια καρδιά και ένα αίμα. Μετά ο άνθρωπος παίρνει το δρόμο το δικό του, κατά το θέλημά του και κατά την απόφασή του. Ή θα πάρει το δρόμο που θα σκληρύνεται ή θα πάρει το δρόμο που θα ευλογείται. Και τι θα γίνει? Ανάλογα με το δρόμο που θα πάρει ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν έχει εξουσία ο κεραμεύς εκ του πυλού, εκ του αυτού μείγματος, να κάνει άλλο σκεύος εις τιμήν και άλλο σκεύος εις ατιμία? Καλά, και κάνει ό,τι θέλει ο Θεός, αυτόν λέει σε τιμή και αυτόν λέει σε ατιμία? Όχι, κατά την πρόγνωσή του. Τι σκεύος είναι? Γιατί ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο, την καρδιά βλέπει. Και εξηγεί ακόμη περισσότερο. Έτσι λοιπόν ο Θεός, θέλοντας να δείξει την οργή του, ο Θεός να φυλάει,
θέλοντας να δείξει την οργή του πρώτον και να κάνει γνωστή τη δύναμη του δεύτερον, υπέφερε μεταπολής μακροθυμίας για κάποιο καιρό σκεύη οργής κατηρτισμένα από το Θεό εις απώλεια. Από το Θεό? Όχι. Το θέμα είναι ποιος σε καταρτίζει. Φτάνουμε στην αρχή. Ποιος σε καταρτίζει? Ο ψευδοδιδάσκαλος ή ο Χριστός? Σε ποιον ανοίγεις την καρδιά σου και καταρτίζεσαι? Στην αλήθεια ή στο ψέμα? Πού στρέφεις την καρδιά σου? Εάν στρέφεις την αλήθεια, θα σε καταρτήσει ο Χριστός και θα σε προετοιμάσει να είσαι σκεύος ελέους εις πλούτον της δόξης αυτού, για τη δόξα του, σαν το Μωυσή. Αν είσαι όμως σκεύος οργής, θα σε σκληρύνει και σκληρυνόμενος θα σε καταρτίζει ο διάβολος με τα δικά του εργαλεία. Ο Θεός μας καταρτίζει με τα δικά του εργαλεία, που είναι ο Χριστός, η Εκκλησία, οι διακονίες και τα χαρίσματα. Εάν όμως σκληρύνεται η καρδιά σου, που θα δούμε πως καταλαβαίνω αν σκληρύνεται, τότε πάβει να σε καταρτίζει ο Θεός, γιατί δεν θέλεις να καταρτιστείς από το Θεό μέσα στην Εκκλησία, και χωρίς να το καταλάβει ο άνθρωπος καταρτίζεται έξω από την Εκκλησία από το διάβολο και τους ψευδοδιδασκάλους του. Και αυτό συμβαίνει γιατί σκληρύνεται, ενώ το πρώτο συμβαίνει γιατί μαλακώνει, ταπεινώνεται. Άρα όποιον θέλει σκληρύνει και όποιον θέλει ελεεί, σπλαχνίζεται. Τους μεν που σκληρύνει για να φανερωθεί δι' αυτόν η οργή του και η δύναμή του, τα δε σκεύει ελέους για να φανεί δι' αυτόν ο πλούτος της δόξης του. Τώρα λοιπόν να είμαστε μπροστά στο Λόγο του Θεού. Να είμαστε όλοι μας. Πρώτος εγώ, μηδενός εξαιρουμένου από σας. Τι σκεύος είσαι? Τιμής ή ατιμίας? Πώς θα το καταλάβω αν είμαι σκεύος ατιμίας και νομίζω ότι είμαι σκεύος τιμής? Πολύ απλά. Σκληρύνεται την καρδιά μου. Αποχωρίζω τον εαυτό μου. Γίνομαι ανυπάκουος στο Λόγο του Θεού, στην Εκκλησία, στους δούλους του Θεού. Θα σκληρυνθεί η καρδιά μου και θα γίνω αυτό που είμαι, σκεύος ατιμίας. Θα σκανδαλίζω, θα καταστρέφω, θα γκρεμίζω. Εάν όμως ταπεινώνομαι και είπαμε πρώτα στο Θεό, αναγνωρίζοντας ότι από Αυτόν εξαρτάμαι, μόνο από Αυτόν και όχι από κανέναν άνθρωπο ή άλλες καταστάσεις, δεύτερον από τους αδελφούς μου, καθώς τους υπηρετώ ενδεδειμένος ταπεινοφροσύνη, υπακούω σε όλους. Αυτό δεν είναι εύκολο, παρένθεση, αγωνίζομαι να υπακούω σε όλους σας. Πότε τα καταφέρνω, πότε δεν τα καταφέρνω. Τις περισσότερες φορές όμως τα καταφέρνω. Και εσείς το ξέρετε, ο καθένας ξεχωριστά. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Όταν δεν τα καταφέρνω όμως να υποτάσσομαι σε όλους σας, ενώπιον του Θεού μιλάω τώρα, πάω στον Κύριο και λέω: Κύριε, τα έκανα μουσκεμά με αυτόν τον αδερφό. Φτιάξε την καρδιά μου, διόρθωσε την καρδιά μου. Κάμε να τον πλησιάσω πιο σωστά. Κάνε να είσαι μαζί μου. Εάν κάνω λάθος, τι θέλω? Όλοι σας να υποταχθείτε σε μένα, γιατί πιστεύω ότι εγώ έχω το δίκιο. Και εφόσον εγώ έχω το δίκιο, εσείς θα μ' ακούτε. Και όσες φορές έχω πει έχω δίκιο, τότε έχω, και μάλιστα με βεβαιότητα, τότε έχω κάνει τα μεγαλύτερα λάθη. Αδερφοί αγαπητοί, δίκιο έχει μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός.
Μπορώ από σκεύος ατιμίας να μεταμορφωθώ σε σκεύη τιμής, σε σκεύος ελέος και δόξης και τιμής του Κυρίου? Βέβαια, πολύ εύκολα. Πώς? Μετανοώντας. Κύριε, έκανα λάθος και επιστρέφω. Δεν θα το ξανακάνω αυτό που έκανα, γιατί θέλω να είσαι ο διδάσκαλός μου εσύ. Και ο Θεός πολυέλεος, πολυεύσπλαχνος, γιατί το έχω κάνει, ανοίγει την αγκαλιά του και έρχεται και με βοηθάει. Παράδειγμα. Σήμερα όλα παραδείγματα είναι. Αλλά είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω. Από τα λάθη μου σας διδάχτηκα και τα λέω. Είχαμε πάει με τη γυναίκα μου, μάρτυρας ο Θεός πάντα και η γυναίκα μου, γιατί είμαστε πακέτο. Είχαμε πάει με τη γυναίκα μου σε μια εκκλησία στον Πύργο. Και εκεί είχαν φωνάξει έναν αδερφό και έκανε ένα κήρυγμα φοβερό. Αυτός ο αδερφός όμως δεν περπατούσε καλά στην εκκλησία. Και είχα ακούσει από τον αδερφό τον Λούι και τον νέος ήμουνα, 2 χρονών, 3 χρονών στην πίστη, ότι έχει ψευδοδιδασκαλίες. Έχει χάρισμα, αλλά δεν έχει το Θεό μαζί του. Ήταν όμως τόσο πολύ όμορφο το κήρυγμα που μας άγγιξε, και εγώ είπα, κάνουνε λάθος οι αδερφοί, μπορεί και σκόπιμο. Τους έπιασα. Και έφυγα από τον πύργο, πήγα σπίτι, γονάτισα και λέω, Κύριε, κάνουνε λάθος. Μήπως και το κάνουν σκόπιμα, γιατί είναι πιο καλός από αυτούς. Και προσευχήθηκα και είπα, Κύριε, φώτισέ με. Δεν θέλω να ακολουθώ τους αδερφούς, θέλω να ακολουθώ εσένα. Και εκείνη που τα έλεγα αυτά, με φέρνει σε έκσταση ο Θεός και με πηγαίνει στο σπίτι μου το παλιό. Και είναι πολύ σοβαρό αυτό, γι' αυτό σας το λέω, αδερφοί. Και με πηγαίνει πάνω στην κλιματαριά της αυλής μας. Το Μαρούσι χωριό ήταν τότε, έτσι, 5-10.000 ανθρώπους είχε όλο το Μαρούσι. Και το σπίτι μας ήταν ένα μικρό σπιτάκι και είχε μια αυλή με τσιμέντο έξω ο πατέρας μου, και κοιμόμαστε εκεί και πολλές φορές όταν βάζαμε τα κρασιά, γιατί μύριζε, και είχε μια κλιματαριά από πάνω για δροσιά. Και με βάζει και βρίσκουμε πάνω στην κλιματαριά μπρούμουτα. Και έχει τα γύρω γύρω. Κλίματα με μεγάλα κλιματόφυλλα. Και μεγάλη κλιματαριά, τόση ήταν η κλιματαριά. 3-4 έτσι ρίζες ήταν. Και έρχεται ένα χέρι, μια χερούκλα μπροστά μου, κάνει έτσι τα κλίματα και βλέπω κάτω. Και βλέπω κάτω εκείνον τον αδερφό να διδάσκει τη γυναίκα μου σε μια απόσταση 2 μέτρα. Και η γυναίκα μου να τον ακούει με μεγάλη ευχαρίστηση και να χαίρεται. Αλλά αυτό συνέχιζε. Και όσο συνέχισε, τόσο άρχισε και στενοχωρούσε τη γυναίκα μου. Δεν άκουγα τι έλεγε, το κήρυγμά του. Διστροπούσε, αγανακτούσε, αλλά δεν μπορούσε να φύγει. Και έρχεται το χέρι του Κυρίου και μου δίνει ένα, εσείς συνέδεια το ξέρετε, ένα ψαλίδι τόσο μαύρο που είχαν οι παλιοί δραφτάδες και κόβανε τα υφάσματα τόσο έτσι. Τέτοιο ψαλίδι ήταν, ανοιχτό έτσι, και μου το δίνει στο χέρι. Το παίρνω και το πετάω με οργή. Με δύναμη, με οργή, διαγράψτε το. Και σαν να έκοψε έναν δεσμό που δεν φαινότανε. Και μόλις τον έκοψε αυτό το δεσμό, γυρίζει η γυναίκα μου και φεύγει. Αυτός έμεινε και την παρακολουθούσε που έφευγε. Και ακούω τη φωνή του Κυρίου. Είδε όμως, ακόμη τα θυμάμαι επί λέξη, είδε όμως ούτως δεν φέρει ένδυμα γάμου. Συνήλθα. Και τι σημαίνει ένδυμα γάμου? Τα δικαιώματα των Αγίων. Βύσσινων λαμπρών και λευκών. Μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορείς να φέρεις ένδυμα γάμου έξω από την εκκλησία. Δεν γίνεται. Ένδυμα γάμου φέρνει μόνο η νύμφη. Μόνο η νύμφη φέρνει ένδυμα γάμου.
Γι' αυτό τι θα αρπάξει ο Κύριος, εκκλησία. Δεν θα αρπάξει αδέσποτους. Εκκλησία θα αρπάξει, την οποία θα την καταστήσει αγία, τέλεια, ένδοξη. Μη έχουσα κοιλίδα η ρητίδα ετήτων τιούτων και θα την καταστήσει σε αυτόν νύμφη. Εκεί δεν χρειάστηκε πια να ξανασκεφτώ. Και μετά από λίγο καιρό μου δείχνει ένα ενύπνιο Θεός. Ήμουνα σε μια συνάθρηση και ήμουνα χαρούμενος μες στα αδέρφια μου. Και ξαφνικά βλέπω αυτόν, τον οποίος με είχε γοητεύσει και είχα γοητευθεί και η γυναίκα μου και εγώ, και είχα παρεξηγήσει τους αδελφούς που ήξεραν, μη σας πω ότι τους είχα και απορρίψει εν μέρη, ότι οι λάθος κάνουν, οι επίτηδες το κάνουν και δεν τον θέλουν. Και τον βλέπω μαραζωμένο, αδυνατισμένο, με γένεια, έτοιμο θάνατο. Και τον σπλαχνίστηκα. Και είπα, του λέω, αδερφέ μου, με το όνομά του, τι έχεις? Γιατί δεν έπαψα να τον αγαπάω, αλλά δεν έπαψα να τον ακούω. Αδερφέ μου, τι έχεις? Ήταν τόσο άρρωστος που δεν μου μίλησε. Και μετά από λίγες μέρες τον είδα σε αυτά τα χάλια, άρρωστο, βαριά άρρωστο. Αλλά αφού έκανα μια βόλτα, ξαναπερνάω από εκεί και το βλέπω θεραπευμένο. Και έκανα τόση χαρά. Και του λέγα, αδερφέ μου, σε θεράπευσε ο Κύριος, σε θεράπευσε ο Κύριος. Αυτό το περιμένω, δεν τον έχει θεραπεύσει ακόμη. Όμως εκείνο που έχει σημασία, αδερφή, δεν είναι τι νομίζεις. Φέρει ένδυμα γάμου. Φέρει ένδυμα γάμου. Εάν φέρει ένδυμα γάμου, θα τον ευλογήσει ο Θεός. Αλλά δεν μπορεί να φέρει ένδυμα γάμου. Ξέρετε πότε φοράγανε ένδυμα γάμου? Όταν ήσαν προσκεκλημένοι στο γάμο και παρευρίσκονταν στο γάμο. Παρευρίσκονταν με όλους τους προσκεκλημένους στο γάμο. Δεν ήταν έξω. Ξέρετε ποιος έδινε το ένδυμα του γάμου? Ο νυμφίος. Δηλαδή παντρευότανε και ερχόντουσαν και είχε φτιάξει ενδυμασίες γάμου. Και όποιος προσκεκλημένος ερχότανε, του δίνε το κουστούμάκι του και του λέγε, μπες μέσα στο γάμο. Εάν δεν έρθεις μέσα, δεν μπορείς να φοράς ένδυμα γάμου. Δεν γίνεται να φοράς ένδυμα γάμου. Και αν δεν έχει ένδυμα γάμου, δεν θα σε οδηγήσει στο Χριστό, στο σώμα του. Θα σε βγάλει από το Χριστό, θα σε απομακρύνει από το σώμα του. Γιατί έτσι είναι γραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Ο Μωυσής λοιπόν πήγε με τον Άρων και του λέει, κάμε ένα θαύμα. Μα θα πιστέψεις τα θαύματα, ο Φαραώ? Όχι βέβαια. Αλλά γιατί κάνει το θαύμα? Για να σκληρύνει την καρδιά του. Άρα λοιπόν, πόσο εγώ θα καταλάβω αν έχω το πνεύμα του Φαραώ ή το πνεύμα του Μωυσή? Αν σκληρύνομαι με αυτά που ακούω μέσα στην Εκκλησία, με το Λόγο του Θεού, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αν σκληρύνομαι και λέω, απαράτα με, εγώ θα κάνω ό,τι θέλω, τότε το φρόνημα που έχω είναι του Φαραώ. Και είναι επικίνδυνο, άκρος επικίνδυνο. Γιατί αν σκληρύνεις μια φορά, θα σκληρύνεσαι συνέχεια και όλο και περισσότερο θα σκληρύνεσαι, μέχρι να αφήσεις τα κόκαλά σου μέσα στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή είναι η πορεία του Φαραώ. Και γιατί σκληρύνεται? Θα σας πω γιατί σκληρύνεται. Κάνε ένα θαύμα, δίνει τη ράβδο του, γίνεται φίδι. Και ο Φαραώ φωνάζει τους δικούς του.
τον Ιαννήν και τον Ιαμβρή, για τους οποίους λόγους του Θεού λέει ότι αντεστάθησαν και αντιστεκόντουσαν στο Μωυσή. Το είναι το χαρακτηριστικό του ψευδοδιδασκάλου. Αντιστέκεται στο Μωυσή. Αντιστέκεται στους δούλους του Θεού, στο δούλο του Θεού. Αντιστάθηκε. Φωνάζει λοιπόν τον Ιαννή και τον Ιαμβρή ο Φαραώ και λέει, κοίτα τι έκανε, τη ράβδο την έκανε φίδι. Έχουνε τα σε ποδάς τους, τις δικές τους, τους δικούς τους τρόπους, τη δική τους προσευχή, το δικό τους κήρυγμα, τη δική τους δοξολογία, και ρίχνουνε κάτω το μπαστούνι τους, τη ράβδο τους, και γίνεται φίδι. Έχουν και αυτοί τα κηρύγματά τους. Και κάνουν τα ίδια που κάνει και ο Μωυσής. Μόνο που το φίδι του Μωυσή έφαγε όλα τα άλλα φίδια. Και εκεί σκλήρινε ο Φαραώ. Ακούς να φάει τα φίδια των δούλων μου? Και αφού έφαγε τα φίδια, ξαναπιάνει το πιάνει και ξαναγίνεται μπαστούνι. Σκλήρινε. Μα δεν το κάνει το ίδιο? Δεν τα λέει τα ίδια? Δεν τα λέει και καλύτερα? Μωρέ, τα λέει, αλλά το φίδι του Μωυσή θα φάει τα φίδια του Ιαννή και του Ιαμβρή. Μήπως και μετανοήσει. Αλλά αντί να μετανοήσει, γιατί? Γιατί δεν είναι πρόβατο. Τι είναι? Κατηρτισμένος σταυρός. Ενώ ο Μωυσής τι είναι? Κατηρτισμένο πρόβατο του Θεού. Εσύ τι είσαι? Εγώ τι είμαι? Και πώς θα καταλάβω τι είμαι? Αν σήμερα θα φύγω σκληρημένος ή μετανοημένος. Αν φύγεις σκληρημένος, και θα μετανοήσεις γρήγορα. Αν φύγεις μετανοημένος, δόξα σε στο Θεό, γιατί έχεις βρει χάρη από το Θεό. Αμήν.